Με το πάνελ ότι σε αυτή την χρονική στιγμή και επειδή οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ήρθαν στον Εύρο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλαν το μήνυμα που έστειλαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή των ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Να πάμε δηλαδή ενωμένοι. Ως εθνική ομάδα. Συμβαίνει αυτό. Ενώ έχετε μεταξύ σας οι ευρωβουλευτές. Έχετε συντονιστεί. Μιλάμε βεβαίως. Κοιτάξτε, μιλάμε. Καταρχήν και εγώ με την κυρία Βόζεμπεργκ που είμαστε στην ίδια επιτροπή στη ΛΥΠΕ έχουμε επικοινωνία και επαφή. Τώρα, όταν λέτε εθνική ομάδα, κοιτάξτε, ο Λαγός δεν είναι στην εθνική ομάδα, ο φασίστας. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, οι βουλευτές, όπως το βλέπω εγώ, είναι 19. Δεν είμαστε 21. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό, βεβαίως υπάρχει μια επικοινωνία και το καταλαβαίνετε. Όμως, αν μου επιτρέπετε, και παρεμβάσεις γίνονται και όλες οι ομάδες κινούνται και παράλληλα και μαζί όπου μπορούμε. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Υπάρχει επικοινωνία. Ναι. Εγώ ήθελα να σας πω ότι η χθεσινή ιστορία για τους θεσμούς. Κάνατε ένα σχόλιο για τα περιβόητα 700 εκατομμύρια και τι συνεπάγεται αυτό το αντίδωρο, αν είναι αντίδωρο. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ το σχόλιο μου, ξέρετε, το είδατε, αναφέρομαι στους θεσμούς. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το θέατρο του παραλόγου αυτό που έκανε η Φοντελάιαν χθες, με μία απόσταση από τον Σασόλη, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Αλλά αν δούμε την ουσία, τι μας είπανε χθες, τι μας είπε χθες η κυρία Φοντελάιαν, ότι η Ελλάδα θα γίνει η μεγάλη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας δώσει 700 εκατομμύρια να κάνουμε τι ακριβώς, τι δομές και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που θα έρχονται. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς καταδικάζουμε πλήρως και στο κείμενο μου το είδατε τον Ερντογάν και όλη αυτή την υπεριαλιστική, τυχοδιοκτική του πολιτική με πλάτες. Και θέλω να το πω αυτό στην εκπομπή σας. Οι πλάτες είναι και της κυρίας Μέρκελ, η οποία έσπευσε με το που άνοιξε την κάνουλα, θα πούμε, να πει είμαστε μαζί στον Ερντογάν. Ναι. Και μετά από δύο μέρες τον μάλωσε και του είπε δεν είναι και έτσι. Το παραξήλωσε δηλαδή. Ναι. Αυτή η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά πλήττει το λαό μου. Άρα τι και λέτε. Αυτό το πράγμα, λέτε ότι εχθές αυτό που πήραμε ήταν, τίποτα δεν ήταν 700 εκατομμύρια για να τους κρατήσουμε εδώ και να μην ενοχληθεί η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Για ξαναδιαβάσετε το κύριε Παυλόπουλε έτσι με προσοχή και πέρα από την πρώτη αρχική που λες κάτι κάνανε. Αν το δεις προσεκτικά, προσεκτικά το κείμενο, ουσιαστικά η Ευρώπη μας είπε σας στέλνω λίγο παραπάνω Frontex και σας δίνω και 700 εκατομμύρια για να φτιάξετε τούβλα για τις όποιες δομές εσείς νομίζετε και κρατήστε τους εκεί. Δηλαδή από τα νησιά φυλακές θα πάμε στη χώρα φυλακές. Εμείς ζητάμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Για να είμαι πολύ σαφής και να το καταλάβουν οι ακροατές. Πρώτον, ότι πρέπει να αλλάξει το Δουβλίνο χθες. Το ζητάνε πολλές πολιτικές ομάδες. Δεύτερον, πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση της χώρας πια. Όχι των νησιών μόνο. Των νησιών δεν το συζητάμε. Αποσυμφόρηση των νησιών τώρα και οι άνθρωποι, όχι απλώς να πάνε στην ενδοχώρα, να πάνε στις χώρες. Να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μια χώρα 10 εκατομμυρίων να αντέξει το βάρος σε αυτό. Η κυρία Φοντελάιν μας είπε: πάρτε 700 εκατομμύρια και άντε και καλή τύχη μάγκες, που έλεγε και ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αυτό μας είπε. Θα έχει βέβαια μια σημασία και το τι θα βγει και σε πρακτικό επίπεδο από τη σημερινή σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών των χωρών. Και αν εκεί θα ακούσουμε στην πράξη κάποια μέτρα, κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Θα σας πω. Φυσικά είμαστε. Να περιμένουμε δηλαδή λίγο να δούμε τι θα βγει φυσικά. Και κοιτάξτε, σήμερα. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να περιμένω. Εμένα η δουλειά μου είναι να φωνάζω για να πάρω χώρο στην πολιτική σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Εννοώ δηλαδή στο εξωτερικό. Μην παρεξηγηθώ. Ναι. Και αυτό που εμείς κάναμε, και θέλω να σας το πω, εμείς συναντηθήκαμε, εγώ προσωπικά συναντήθηκα χθες και ο κ. Παπαδημούλης και ο Κούλογλου. Όλοι κάνουμε μια δουλειά στη δικιά μας ομάδα. Συναντηθήκαμε με σοσιαλιστές, με πράσινους και ξέρετε, θέλαμε να αλλάξουμε το αφήγημα. Το αφήγημα για μας είναι αυτό, ότι η Ευρώπη να μοιραστεί ισότιμα τα βάρη είναι το θέμα, το πρόβλημα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμέτοχος σε αυτό που συμβαίνει στη Συρία. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία να παίζει με τα συμφέροντά της στη Συρία ή στη Λιβύη ή στη Μέση Ανατολή ή η Ελλάδα να τραβάει αυτό. Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε την επισήμανση. Είναι σημαντική επισήμανση και αν έτσι είναι τα πράγματα, τότε είναι και άξια να την διαχειριστούμε. Διότι αν μας λένε πάρτε 700 και φγάτε το φίδι εσείς από την τρύπα, είναι πρόβλημα, είναι προφανές. Κύριε Παυλόπουλε, μία τάκα τελευταία. Τι είπε
Είστε η ασπίδα της, της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε? Πάρτε 700 εκατομμύρια και κρατάτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Καλημέρα. Πάρτε πίσω τα 700 εκατομμύρια και πάρτε το πρόβλημα πάνω στις πλάτες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Πάμε στο τραπέζι μας.